Ξέρεις ότι σε όποια φίλη μου είπα ότι θα έρθω σήμερα σε σένα, όλες μου λένε «Ρε εσύ, είναι θεός! Τι κάνεις ρε παιδάκι μου, πώς το καταφέρνεις αυτό?» Πολύ χαίρομαι που το λες αυτό. Πώς γίνεται ένας νέος άνθρωπος, όταν έχουν δημιουργήσει άπειροι και έχουμε δει ένα σωρό πράγματα, να εμφανίζεται ένας τύπος, ο οποίος τελικά κάνει τη διαφορά. Γιατί? Κοίταξε, δεν είναι τόσο εύκολο ίσως όπως φαίνεται. Έχει μια πορεία πολύ μεγάλη. Πολλά χρόνια δουλειά, σκληρή, σπουδών κλπ. Εμπειρίας, δυσκολιών σαφώς. Πόσο μάλλον στην εποχή μας που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, ειδικά στη βιομηχανία της μόδας. Νομίζω ότι είναι μετά από πολύ πολύ δουλειά όλο αυτό. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που σε κάνουν ξεχωριστά. Εσύ για τη δουλειά σου τι θα έλεγες? Κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Θα σου πω πολύ απλά ότι το κάνω με πραγματικά πολύ μεράκι, με πολύ φιλότιμο, γιατί νομίζω ότι πια χωρίς τα δύο συστατικά δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα γενικότερα, και κυρίως με πολύ αγάπη. Αχ, είναι πολύ τρυφερός. Βρισκόμαστε στη στέγη γραμμάτων και τεχνών και μου κάνει εντύπωση που, ρε παιδί μου, έχεις καταφέρει όλο αυτό. Δηλαδή θα δούμε ένα fashion show εδώ. Εντάξει, τύπου ευρωπαϊκό μου κάνει όλο αυτό. Είναι αυτό ακριβώς που θέλαμε να κάνουμε. Να έχει τον ευρωπαϊκό αέρα όπως προανέφερες. Η αλήθεια είναι πως πρώτη φορά η στέγη ανοίγει τις πόρτες της για ένα ανάλογο event που έχει να κάνει με μόδα. Και είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό. Αγαπώ πολύ το χώρο αυτό. Χαίρομαι που καταφέραμε και είμαστε εδώ και μας φιλοξενεί. Τι θα βάλουμε φέτος, τα κορίτσια? Τι θα βάλετε φέτος? Λοιπόν, θα βάλετε οπωσδήποτε μαύρο. Δεν πρωτοτυπώ με αυτό, το ξέρω. Αλλά θα βάλετε επίσης powder blue, dusty pink, πολύ δέρμα. Το αγαπώ γενικότερα και το δουλεύω στις συλλογές μου. Χειροποίητα πλεχτά, μπορντό, χακί. Αθηνοπορεινά, έτσι. Μου κάνει πολύ παριζιάνικο όλο αυτό, τα μπορντό, τα αυτά, Ναι, είναι χρώματα που, ξέρεις, πάντα συμβαδίζουν με το χειμώνα, και νομίζω ότι σαν ύφος αγαπώ να δουλεύω σχεδόν σε κάθε συλλογή. Σήμερα τι θα δούμε? Σήμερα θα δούμε την συλλογή για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2013-2014. Αγόρια και κορίτσια που θα μπορούσαν, όπως ακριβώς είπες πριν, να ανήκουν ή μάλλον να κατάγονται από οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν θέλω να σου πω περισσότερα, θέλω να το δείτε. Τι πετάμε από την περσινή μόδα? Δεν πετάμε τίποτα. Το ανακυκλώνουμε, το σκεφτόμαστε και το αντιμετωπίζουμε λίγο πιο έξυπνα φέτος. Οι Έλληνες άντρες τι κάνουν λάθος? Οι Έλληνες άντρες δεν κάνουν κάτι λάθος. Νομίζω ότι ίσα ίσα τα τελευταία χρόνια βρίσκουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον εαυτό τους. Τι μουσική ακούς? Ακούω τα πάντα, θα σου πω. Ακούω τα πάντα. Αναλόγως την ώρα, τη διάθεση, μπορώ να ακούσω τα πάντα. Όταν σχεδιάζεις, τι ακούς? Θα ακούσω κάτι πιο χαλαρό. Μπορεί να είναι Άντων Βελζόνισον, ίσως κάτι λιγάκι πιο ευαίσθητο ή ρομαντικό. Τι σε χαλάει στις γυναίκες που βλέπεις στον δρόμο? Θα σου έλεγα ότι με χαλάει όταν οτιδήποτε μάλλον είναι πολύ επιτηδευμένο. Αυτό δεν μου αρέσει. Προτιμώ να κρατάνε πάντα ό,τι έχουν φυσικό και να προσπαθούν να το δυναμώνουν και να το προβάλλουν χωρίς να κάνουν υπερβολές ή να δανείζονται ψεύτικα υλικά, θα σου πω, ή οτιδήποτε τέτοιο.
τελειώνει το σοου και ο καλύτερος σου φίλος σου φέρνει ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο και σου λέει λοιπόν, τα έχω μαζέψει όλους στο σπίτι και φεύγουμε και πάμε κάπου αλλού γιατί τέλος Ελλάδα. Πού πάτε? Μια και μου είπες την ιδέα εσύ πριν θα σου πω ότι πάμε Παρίσι για λίγο, για μερικές μέρες που αγαπώ πολύ. Από εκεί εμπνέεσαι. Και από εκεί, ναι, και από εκεί πάντα. Είναι πολύ αγαπημένη, πολύ όπως και η Νέα Υόρκη.